για τους διευθυντές και για τους υποδιευθυντές των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. Έχουμε κάνει αρκετές ερωτήσεις, κυρία Υπουργέ, και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, που αυτά τα σχολεία τα είχαν πραγματικά παρατημένα. Έτσι όπως ακριβώς σας το λέω. Αυτοί λοιπόν οι καημένοι διευθυντές και οι υποδιευθυντές αναγκάστηκαν το καλοκαίρι του 2017 να δουλέψουν όλο τον Ιούλιο μαζί με τους αναπληρωτές τότε, γιατί οι μόνιμοι, οι λίγοι μόνιμοι που υπάρχουν, δεν δουλέψανε και έπρεπε να τους καταβληθούν κανονικά υπερορίες. Δεδουλευμένα, δουλειά κάναν οι άνθρωποι, μαθήματα. Λοιπόν, από τότε έχουν περάσει κοντά 3 χρόνια, δεν τους έχουν δοθεί ακόμα αυτές οι υπερορίες σε δουλειά την οποία έχουν δουλέψει. Γι' αυτό και κάνουμε αυτή την ερώτηση. Έχει αρκετά στοιχεία η ερώτηση έτσι όπως την καταθέσαμε. Μέχρι και Σάββατο, μέχρι και τα Σάββατα λειτουργήσαν τα σχολεία αυτά. Οι εκπαιδευτικοί δεν πήραν ούτε τη θερινή τους άδεια. Και αυτό που το ζητήσαμε και από την προηγούμενη κυβέρνηση, το ζητάμε και από την κυβέρνηση τη δική σας, της Νέας Δημοκρατίας, είναι να ανακοινώσετε σήμερα, ελπίζουμε δηλαδή και επιδιώκουμε, να ανακοινώσετε σήμερα πότε θα πάρουν αυτά τα χρήματα αυτοί οι άνθρωποι. Ευχαριστώ. Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας λειτουργούν, όπως ξέρετε, με αποσπασμένους μόνιμους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και με οριοθμίστιους εκπαιδευτικούς. Το σχολικό έτος 2016-17, θυμίζω, επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου εγκρίθηκε το Φεβρουάριο του 2017. Φεβρουάριο του 2017, για εκείνη τη χρονιά. Η έγκριση των οριστικών πινάκων 28 Απριλίου. Το ρομίσθιο προσωπικό τοποθετήθηκε στα ΣΔΕ τον Μάιο. Πρώτη τοποθέτηση 2 Μαΐου. Ως τότε τα μαθήματα πραγματοποιούνταν μόνο από τους μόνιμους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, όπου και για όσα γνωστικά αντικείμενα υπήρχαν αποσπασμένοι, με αποτέλεσμα να χαθούν πολλές διδακτικές ώρες. Εξαιτίας αυτών των καθυστερήσεων και του ορατού πλέον κινδύνου να χαθεί χρονιά, η τότε ηγεσία αποφάτισε την παράταση του σχολικού έτους έως το τέλος Ιουλίου, την καταπερίπτωση αύξηση του ημερήσιου διδακτικού ωραρίου και τη λειτουργία κάποιων ΣΔΕ τα Σάββατα. Όμως, κατά την προσφυλή της τακτική, η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πρώτα υποσχόταν και μετά έψαχνε τρόπο να υλοποιεί τις υποσχέσεις της. Θυμίζω κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και με το προσωπικό καθαριότητα στα σχολεία, όπου τα είχε κατατάξει το προσωπικό αυτό στα βαρέα και ανθυγινά, προτού όμως φροντίσει για τα κονδύλια που απαιτούνταν ακριβώς αναφορικά με αυτήν την τροποποίηση, η οποία ήταν σωστή, αλλά δεν είχαν βρεθεί τα κονδύλια και τα βρήκε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν και τότε η κυβέρνηση έκανε αυτές τις ενέργειες, παράταση σχολικού έτους, αύξηση ωραρίου κτλ., χωρίς να έχει εξασφαλίσει τα βασικά. Και τι εννοώ. Πρώτα απ' όλα, τους ανάγκασε να εργαστούν Σάββατα και όλο τον Ιούλιο του 2017, χωρίς να προβλέπεται η πληρωμή τους από τον νόμο. Αυτό προβλέφθηκε μόλις τον Αύγουστο του ίδιου έτους και η υπεροριακή απασχόληση διευθυντών και υποδιευθυντών ΣΔΕ κατά τα Σάββατα του σχολικού έτους με πρόληψη να εγκρίνεται με κεία των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας. Αυτή η κεία δεν εκδόθηκε ποτέ. Και γιατί δεν εκδόθηκε ποτέ? Γιατί υπήρχαν δύο προϋποθέσεις για την έκδοση της κεία. Αφενός να έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση για την υπεροριακή απασχόληση των διευθυντών και υποδιευθυντών, όπως προέβλεπε ο νόμος, αφετέρου να έχουν δεσμευθεί αναγκαίες πιστώσεις από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας. Κύριε συνάδελφε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτα για ούτε το ένα ούτε το άλλο. Άρα το πρόβλημα το οποίο φαίνεται σήμερα στη Βουλή, από τι δημιουργήθηκε? Πρώτον, το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε τη διαδικασία αυτήν τον Φεβρουάριο του μήνα, του τρέχοντος έτους. Δεύτερον, ότι παρέτεινε το σχολικό έτος στο τέλος Ιουλίου, χωρίς και τα Σάββατα, χωρίς να έχει φροντίσει για την κάλυψη των αναγκών που δημιούργησε. Τρίτον, δημιούργησε μια νομοθετική διάταξη με αναδρομική ισχύ για την εφαρμογή της οποίας έπρεπε να εκδώσει κεία που δεν εξεδόθη ποτέ. Τέταρτον, για την έκδοση κεία απαιτείται μια ΙΑ η οποία επίσης δεν είχε εκδοθεί. Με λίγα λόγια, είχε κάνει ό,τι μπορούσε για να μην πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και πρέπει να σας πω ότι έχω ρωτήσει και τις υπηρεσίες συγκεκριμένα και οι οποίες μου μετέφεραν ότι η τότε πολιτική ηγεσία μας ενημέρωσε ότι το θέμα της υπεροριακής απασχόλησης δεν μπορεί να προχωρήσει γιατί η διαδικασία θα ήταν ατελέσφορη. Έχετε και δευτερολογία, κύριε. Επανέρχομαι στη δευτερολογία για τη δική μας κυβέρνηση και την ανταπόκριση σε αυτό το ζήτημα. Μας ανησύχησε η απάντησή σας. Ελπίζουμε στη δευτερολογία να πείτε κάτι διαφορετικό, ότι υπάρχει περίπτωση να μην πάρουν αυτά τα χρήματα οι εργαζόμενοι. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, κυρία Υπουργέ, είστε εσείς υπουργός.
Έχουμε κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις στους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και για τον τρόπο με τον οποίο τα αντιμετώπιζαν. Έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε για τις υπουργικές αποφάσεις, για την Κία, για όλα τα σχετικά, για το ότι φτάνανε να διορίζονται οι εκπαιδευτικοί, ακούστε, φτάνανε να διορίζονται το Μάιο, την ώρα που έλυγε η σχολική χρονιά. Το θέμα είναι όλα αυτά, ποιος τα πληρώνει. Τα πληρώνουν οι εργαζόμενοι, τα πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύανε Σάββατα όλο τον Ιούλιο. Χωρίς μάλιστα να πάρουν και το επίδομα αδείας όπως δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι. Γι' αυτό λέμε, γι' αυτό φέραμε αυτήν την ερώτηση. Από εκεί και πέρα τώρα, αυτά τα σχολεία, για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, είναι σχολεία που απευθύνονται σε ενήλικες, κυρίως. Σε ενήλικες οι οποίοι για χύψη λόγους, εν πάση περιπτώσει, δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τη μαθητική τους διαδρομή. Και οι περισσότεροι από αυτούς, για να μην πω όλοι, πάνε με πολύ μεγάλη όρεξη για να μάθουν, να συμπληρώσουν όλα όσα έπρεπε να ξέρουν. Αυτά τα σχολεία όμως, που είναι πάρα πολύ σημαντικά, ξέρετε, έχουν τα κουσούρια τους, είναι σε πολλαπλάσιο βαθμό σε σχέση με τα υπόλοιπα. Είναι μονίμως υποστελεχωμένα, είναι κυρίως με ορομίσθιους, με εθελοντές. Υπάρχει και αυτό το φρούτο των εθελοντών εκπαιδευτικών και ο εθελοντισμός αυτός λαμβάνεται υπόψη και ως προσόν, μετά παίρνουν και μια βεβαίωση εθελοντικής εργασίας. Μιλάμε για χιλιάδες χαμένες ώρες. Εντάξει, και παρακολουθούμε και τη συζήτηση τώρα που υπάρχει γύρω από το χαρακτήρα αυτών των σχολείων. Νομίζω ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια συζήτηση γύρω από το χαρακτήρα των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. Τι παρακολουθούμε? Παρακολουθούμε τις ενστάσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών και του συλλόγου τους, του ΠΑΣΔΕ, αλλά εδώ εν προκειμένου. Το θέμα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Τι θα κάνετε, και ελπίζουμε να το πείτε τώρα, για να πάρουν αυτά τα λεφτά οι άνθρωποι που τα δουλέψανε? Και δεν μιλάμε πια για τα τρελά λεφτά. Μιλάμε για δεδουλευμένα, και ξέρετε, είναι σημαντικό να γίνει αυτό γρήγορα, γιατί σύμφωνα με τους νόμους που υπάρχουν, υπάρχει κίνδυνος παραγραφής. Αν περάσουν 3 χρόνια, μετά δεν πρόκειται να τα πάρουν. Αυτό σας ρωτάμε. Ευχαριστούμε, κύριε Στέφη. Βγάλτε την υπουργική απόφαση, βγάλτε την Κία, τέλος πάντων κάντε ό,τι πρέπει να κάνετε, έτσι ώστε να πληρωθούν οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές των σχολείων. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.